Μια μεγάλη γιορτή με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την ίδρυσή της πραγματοποίησε η Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων την Παρασκευή. Από το 1994 και λιγοστά τότε μέλη που προχώρησαν στην ίδρυση της Ένωσης μέχρι το 2024, όπου η Ένωση απαριθμεί πλέον 75 μέλη στο νομό, η διαδρομή που διανύθηκε ήταν μεγάλη, δύσκολη και στρωμένη με αγκάθια τις περισσότερες φορές. Όπως ανέφερε όμως στην ομιλία του ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σπύρος Σουρέλης, ο κλάδος πλέον με την αύξηση της επισκεψιμότητας διάγει καλύτερες περιόδους και βλέπει το μέλλον με ευίωνες προοπτικές και μεγαλύτερη αισιοδοξία. Η εκδήλωση αποτέλεσε την αφορμή για την απονομή τιμητικών διακρίσεων σε πρόσωπα που συνέβαλαν με τις ενέργειές τους ή με το παράδειγμά τους στην ενίσχυση του τουριστικού brand name των Ιωαννίνων, ενώ στις τοποθετήσεις των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης επιβεβαιώθηκε η διάθεση ενίσχυσης της συνεργασίας με τον κλάδο. Πλέον τα Γιάννενα και η Ήπειρος δεν είναι τουριστικά ο φτωχός συγγενής, απομονωμένος και αποκομμένος από τα υπόλοιπα τουριστικά σημεία ενδιαφέροντος, αλλά ένας συνεχώς ανερχόμενος προορισμός που έχει ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης. Το έχουμε δει και βιώσει στην πράξη ότι ο μεγαλύτερος λόγος που η επισκεψιμότητα τα τελευταία χρόνια αυξάνεται είναι η δυνατότητα που δίνεται στους επισκέπτες, ειδικά από άλλα μέρη της Ελλάδας, αλλά και από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες, να έχουν μια πιο εύκολη πρόσβαση με τους δύο μεγάλους αυτοκινητόδρομους στην Ερνατία και την Ιόνια Οδό. Θέλουμε όμως ακόμα πολλά έργα υποδομής αυτοκινητόδρομους για να βελτιωθεί ακόμα περισσότερη προσβασιμότητα, τόσο με τον Ε65 που ήδη κατασκευάζεται, με το δρόμο Ιωάννα Ελληνοαλβανικά σύνορα που θα μας φέρει περισσότερο δικό τουρισμό από τα Δυτικά Βαλκάνια, την Κεντρική και τη Βόρεια Ευρώπη, θα μας δώσει τη δυνατότητα να απευθυνθούμε σε ένα πελατολόγιο που προσεγγίζει στην Ευρώπη τα 70 εκατομμύρια κάθε χρόνο που αρέσκονται στον δυτικό τουρισμό, με το να δρομολογηθεί κάποια στιγμή και η βόρεια σύνδεση του αεροδρομίου του Ακτίου με την Ιόνια Οδό. Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν έργα αναβάθμισης των εθωριακών σταθμών και να στελεχωθούν κατάλληλα οι πύλες εισόδου, ώστε να μην ταλαιπωρούνται όσοι επισκέπτες έρχονται οδικό στη χώρα μας, έχοντας μια άκρως άσχημη εικόνα πριν ακόμα εισέλθουν από τα σύνορα. Είμαστε υπέρμαχοι της παραχώρησης του αεροδρομίου Ιωαννίνων σε ιδιώτες, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε νέες επενδύσεις και σε αύξηση της επιβατικής κίνησης με δρομολόγηση νέων πτήσεων, βλέποντας το τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια σε όσα αεροδρόμια έχουν ήδη αποκρατικοποιηθεί. Η εκδήλωση έγινε παρουσία του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κ. Χατζή και μελών του ΔΣ, αλλά και εκπροσώπων από άλλες ξενοδοχειακές ενώσεις, ενώ χαιρετισμό απίφθηναν ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας. Σήμερα, εγώ προσωπικά, Ροδίτης, έμαθα περισσότερα για τον υπηρετικό τουρισμό. Τα Γιάννενα, ως υπηρετικός προορισμός, έχουν κάνει κάτι εξαιρετικό. Έχουν αναδείξει ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο το προϊόν που γνωρίζουμε εμείς στη Ρόδο, ο ήλιος και η θάλασσα, αλλά πολύ περισσότερα πράγματα. Σήμερα επίσης έμαθα κάτι ακόμα. Έμαθα πόσα πράγματα μπορεί μια αγαπημένη ένωση να πετύχει και απόδειξη είναι τόσο ο τουρισμός της πόλης σας, όσο και η πάρα πολύ επιτυχημένη εκδήλωση που έχουν οι αγαπητοί συνάδελφοι από τα Γιάννενα οργανώσει για όλους εσάς σήμερα. Έχουμε και δημιουργική και με εμπορικές επιτυχίες, γιατί μιλάμε για ξενοδόχους, δεν μιλάμε για κάποιους άλλους. Εμείς ως Περιφέρεια Επίρου θα σας συνδράμουμε σε αυτά που μπορούμε και ευχαριστούμε για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε μέχρι σήμερα. Καλή χρονιά. Σύμφωνα λοιπόν με τα νέα δεδομένα και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, ο προορισμός Ιωάννα δεν είναι απλώς ένας άλλος ελληνικός τουριστικός προορισμός. Η περιοχή εξελίσσεται σε έναν ελκυστικό τουριστικό προορισμό για τη χώρα σε σχέση πάντα με τις δυνατότητες, τα στοιχεία και τα πλεονεκτήματα που διαθέτει, ώστε να αποτελέσει βάση για την εξερεύνηση της αποκαλούμενης άλλης Ελλάδας. Οι αναλλακτικές δραστηριότητες, αλλά και οι βοηθητικές υπηρεσίες, είναι βασικά κομμάτια που συνδέουν τη τουριστική εμπειρία του επισκέπτη και ο προορισμός μας πρέπει και έχει τη δυνατότητα να είναι ποιοτικός και ανταγωνιστικός. Μεταξύ αυτών που τιμήθηκαν από την Ένωση Ξενοδόχων, ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Στασούλας για την καθοριστική του συμβολή στην προώθηση της υποψηφιότητας του Ζαγορίου και την ένταξή του τελικά στον κατάλογο των πολιτιστικών τοπίων της UNESCO.
η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Ολυμπιονίκης Στέφανος Ντούσκος, η πρώην πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιός, Σοφία Στάικου, η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, διευθύντρια πολιτισμού της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, ο Γλύπτης Θεόδωρος Παπαγιάννης, ο ιδρυτής του Μουσείου Αλή Πασά και επαναστατικής περίοδου Φώτης Θραπακούσης και πολλοί άλλοι ακόμη. Να σας πω ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι τίποτε δεν μπορεί να γίνει μέσα σε μία θητεία. Όλες οι επιτεύξεις μας, όλα τα κατορθώματά μας, όλα αυτά για τα οποία βραβευόμαστε σήμερα, γίνονται μέσα από μία δημιουργική σκυταλοδρομία. Και αν αυτή τη δημιουργική σκυταλοδρομία την αφήσουμε στα πείσματα και στις μικροπρέπειες, τότε είτε θα την υπονομεύσουμε είτε θα την καθυστερήσουμε. Τι εννοώ? Όταν έγινα Υπουργός Πολιτισμού το 2014, είδα ότι το Ζαγόρι ήταν στον ενδεικτικό κατάλογο, στον προκαταρκτικό κατάλογο για την υπαγωγή του στην UNESCO. Θεώρησα ότι μπορεί κανείς να τον βγάλει από τον ενδεικτικό κατάλογο, να το υιοθετήσει η ελληνική πολιτεία και να το οθήσει με τα επιχειρήματα που έχει το Ζαγόρι, ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτή την περίλαμπρη κατηγορία. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βλέπουμε τα πράγματα μέσα από σκοπιές στενά κομματικές ή στενόπιαλες. Κάθε κυβέρνηση που εκλέγεται, είτε είναι της δεξιάς, είτε του κέντρου, είτε της αριστεράς, είναι επιλογή του ελληνικού λαού. Και έχει υποχρέωση ό,τι καλό έχει ξεκινήσει να το ολοκληρώνει. Είναι η πόλη που με έκανε να αισθανθώ ότι έχω ρίζες. Γιατί είμαι από μια οικογένεια προσφύγων, μου λείπανε οι ρίζες και αν θα γεννιόμουν κάπου στην Ελλάδα, θα ήθελα να γεννηθώ στα Γιάννενα. Αξίζουν τα καλύτερα, γιατί οι άνθρωποι έχουν μια γνησιότητα που εύχομαι πραγματικά να την κρατήσουν και να μην το άνοιγμα αυτό, κύριε Πρόεδρε της Βουλής που είπατε, να μην αλλοιώσει αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι πολύ σπουδαίο για εμάς που έχουμε φύγει από τα Γιάννενα να βλέπουμε κάποια στιγμή τα κομμάτια της ζωής μας να έρχονται και να συνδέονται μεταξύ τους, ακόμα και να έχουν συμβαδίσει πολλά χρόνια ουσίας. Βρίσκομαι σε μια χώρα που διαπιστώνω και αναγνωρίζω παιδιά με το οποίο πήγαμε στο σχολείο και αυτό μου δίνει μια επιπλέον συγκίνηση. Ξέρετε πολύ καλά ότι όποιος είναι γενιώτης, δηλώνει γενιώτης, ακόμα και αν είναι δεύτερης γενιάς Αμερικανός. Και δεν το κάνουμε επειδή, όπως πολύ συχνά μας λένε, είμαστε κομμουνιστές. Το κάνουμε ακριβώς επειδή γνωρίζουμε ότι αυτός ο τόπος είναι σπουδαίος, ότι αξίζει αυτή την περηφάνεια τη δική μας, αλλά αξίζει και τη δική μας δουλειά, προκειμένου να έχει αυτό που ο ίδιος ο τόπος δικαιούται να έχει. Ως κρεμονάστικο μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα κάνουμε πολλά. Θα κάνουμε πολλά όχι χρηματοδοτώντας. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει με έναν ουδέτερο τρόπο. Θα κάνουμε πολλά με λογική και ευαισθησία.